Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν σήμερα ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα πολύ πιο σπουδαία και σημαντικά από τη μεταφορά της έδρας του Διεθνούς Οργανισμού Αμπελουίνου. Βέβαια, αποφεύγονται από τα άλλα κόμματα να θυχτούν, κάνουν τζιζ. 4 νεκροί, εκ των οποίων 2 μικρά παιδιά, είναι το τραγικό αποτέλεσμα του ναυαγίου σκάφους που μετέφερε μετανάστες, πρόσφυγες, στην περιοχή Ψαλίδη, στην Κόχτες, το βράδυ. Φέρετρα η Μεσόγειος. Έχει γίνει θάλασσα νεκρών από τους πολέμους των υπεριαλιστών που μένονται με σφοδρότητα την περιοχή, με την Ελλάδα να συμμετέχει ενεργά σε αυτούς. Αυτοί που ξεριζώνονται από τις βόμβες και την άγρια καπιταλιστική εκμετάλλευση, στη συνέχεια έρχονται αντιμέτωποι με την απάνθρωπη αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που οδηγεί σε τραγικά αποτελέσματα. Κι όμως, εμείς λέμε λύση υπάρχει. Τα αιτήματα ασύλου να εξετάζονται επιτόπου στη χώρα που βρίσκονται και να μεταφέρονται απευθείας εκεί που θέλουν. Και το σίγουρο είναι ότι δεν θα περνάνε από την Ελλάδα αφού προτιμούν άλλες χώρες. Αλλά και χτες πάλι, το Ισραηλινό κράτος συνεχίζει να δολοφονεί τον Παλαιστινιακό λαό και με όπλο την πείνα, παράλληλα με τους ανελαίτους βομβαρδισμούς. Ο ΙΕ κατήγγειλε σήμερα πως ο πληθυσμός στη λωρίδα της Γάζας βρίσκεται αντιμέτωπος με τους χειρότερους περιορισμούς στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Με ιδιαίτερο καταστροφικό αντίκτυπο στα παιδιά. Και βέβαια εισβολή και βομβαρδισμοί στο Λίβανο και απειλές στο Ιράν από το κράτος δολοφόνο. Όπως σημαντικό είναι και ο πανηγειονομικός απεργιακός ξεσηκωμός αύριο και είναι υπόθεση όλων ο αγώνας για υγεία αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν. Πάντα λέω ζητήματα συγκριτικά με το σημερινό, δηλαδή τη μεταφορά έδρας του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Ίνου από το Παρίσι στην Τιζόν, μια πόλη φημισμένη για τη μουστάρδα και τα κρασιά της. Μπορεί να φαίνεται ένα τυπικό ζήτημα η μεταφορά της έδρας, όμως η επιλογή ενός διεθνούς οργανισμού πρέπει να ανταποκρίνεται και να συνδυάζει μια σειρά από προϋποθέσεις. Δηλαδή να έχει η περιοχή Ινστιτούτο Αμπέλου και Ίνου, γιατί ο διεθνής οργανισμός είναι διακυβερνητικός, επιστημονικού και τεχνικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιείται στον τομέα του αμπελιού και των αμπελοϊνικών προϊόντων, και το αντικείμενό του είναι η διεθνής εναρμόνιση των υφισταμένων πρακτικών και προτύπων για τις συνθήκες αμπελουρικής περιοχής, παραγωγής, για τις συνολογικές πρακτικές, για την περιγραφή των προϊόντων και την επισήμασή τους στην αγορά, για τις μεθόδους αξιολόγησης και ανάλυσης των αμπελοϊνικών προϊόντων. Συνεπώς, η ύπαρξη Ινστιτούτου Αμπέλου και Ίνου χρειάζεται. Και επειδή έχει χαρακτήρα διεθνή, θα πρέπει στην πόλη που έχει την έδρα του να έχει αεροδρόμιο, σιδηρόδρομο και συνολικά συγκοινωνίες για διεθνείς συνδέσεις και φυσικά να είναι αμπελουρική περιοχή. Συγγνώμη για την τεχνική ανάλυση, αλλά σαν χώρα είχαμε επιδιώξει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αμπέλου και Ίνου να γίνει στην Ελλάδα και ειδικά στο Ηράκλειο της Κρήτης που συνδυάζει τέτοιες προϋποθέσεις. Όμως σκοντάψαμε στο ότι το προσωπικό δεν έφτανε και έπρεπε να γίνουν προσλήψεις. Ήταν περίοδος κυβέρνησης Πασόκ, έτσι για την ιστορία. Τώρα, το κύριο δεν είναι η μεταφορά της έδρας, που και αυτό πρέπει να συγκεντρώνει ορισμένες προϋποθέσεις, αλλά το εάν το αντικείμενο εξυπηρετεί τους μικρομεσαίους αμπελουργούς ή τους μεγάλους ομίλους. Και εμείς θεωρούμε ότι δεν ασχολείται με την κάλυψη των αναγκών των μικρομεσαίων αμπελουργών, γι' αυτό και το Λευκό και το ανέλησε ο εισηγητής μας. Σε ό,τι αφορά όμως την αμπελουργία, θα πω στις εκτιμήσεις της ΚΙΟΣΟΕ. Σήμερα η νοπαραγωγή είναι περίπου στο επίπεδο του 2023-2024. Δηλαδή σε σύγκριση με προηγούμενο περίοδο μειωμένη κατά 35%.
και η εξέλιξη συνολικά της ελληνικής εινοπαραγωγής από το 1990 μέχρι σήμερα, υπάρχει διαχρονική μείωση στη χώρα μας. Και αυτό οφείλεται στην εγκατάλειψη εκτάσεων αμπελοκαλλιέργειας. Αυτές βεβαίως είναι πολύ μεγαλύτερες από τις επίσημα εμφανιζόμενες, γιατί πολλοί αμπελουργοί έχουν αλλάξει καλλιέργεια λόγω του ασύμφορου της καλλιέργειας αυτής. Και βεβαίως χαμηλός όγκος εινοπαραγωγής και αύξηση των εισαγωγών, κυρίως από Ιταλία, σε χαμηλές τιμές. Γι' αυτό, αν θέλετε, και η ΚΙΟΣΟΕ κάνει έκκληση για αμπελόνες που εξαφανίζονται, μεταξύ των οποίων είναι και της Αττικής. Και εδώ θα συμφωνήσει, πιστεύω, και ο Προεδρεύων, ο κύριος Μπούρας. Το λέω γιατί η έκκληση που γίνεται είναι να παρθούν τώρα άμεσα μέτρα διάσωσης της αμπελοκαλλιέργειας με στοχευμένες κινήσεις εισοδηματικής στήριξης και με μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό αντιμετώπισης προβλημάτων, εμπλουτισμού υδροφόρου ορίζοντα, δίκτυα άρδευσης κλπ. Διαφορετικά, ο Αττικός Αμπελώνας θα είναι μια θλιβερή ανάμνηση. Βεβαίως, σήμερα αυτό που κυριαρχεί στον αγροτικό τομέα είναι ο στρατηγικός διάλογος για το μέλλον της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει δώσει την έκθεσή της. Δεν έχει καμία σχέση με την επιβίωση των βιοπαλλεστών αγροτών που πλήττονται από το μονοπωλιακό ανταγωνισμό για την κερδοφορία, που είναι ακριβώς αυτή που έχει εκτοξεύσει το κόστος παραγωγής. Και τι μας λέει? Ότι όλα θα τα λύσει η αγορά και καμία παρέμβαση στην αγορά. Και μάλιστα το λέει και σε υψηλούς τόνους. Μια αγορά βέβαια στην οποία κυριαρχεί μια χούφτα από μονοπόλια που επιβάλλουν τιμές κάτω από το κόστος στα προϊόντα των αγροτών και κτηνοτρόφων και εκτινάσει τις τιμές στις αγροτικές εισρωές για να θησαυρίζουν 2-3 επιχειρηματικοί όμιλοι. Λοιπόν, αυτή η αγορά ποτέ δεν θα εξασφαλίσει το εισόδημα στο μικρομεσαίο αγρότη. Το μόνο που θα κάνει είναι να τον ξεκληρίσει. Ωστόσο, στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτείνονται τράπεζες τροφίμων, που δείχνει τις διαστάσεις της φτώχειας, γιατί πολλοί και εδώ μέσα παρουσιάζουν στο λαό ότι στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι λαοί ζουν περίπου στον παράδεισο. Είναι για να συγκαλύψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων και του πολέμου. Ο καπιταλισμός είναι παντού ο ίδιος, βάρβαρος για τους λαούς, καθώς στο DNA του έχει την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, την καταλύστευση του ανθρώπινου μόχθου. Γι' αυτό λύση είναι η ανατροπή του. Εμείς καλούμε να κάνει και η αγροτιά σε συμμαχία με την εργατική τάξη και τους αυταπασχολούμενους, μια δυνατή συμμαχία, συγκροτώντας ένα μεγάλο πανελλαδικό κίνημα με στόχο την αλλαγή των συσχετισμών και ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας.